Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που περιμένατε. Είχα ένα θέμα, καθυστέρησα στο αεροδρόμιο. Άργησε η πτήση μου περίπου 45 λεπτά. Και γι' αυτό άργησα, αλλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνω ότι είμαι τελευταία, άρα μπορώ να κάτσω και πάνω από 10 λεπτά. Τέλεια, λοιπόν. Πάρω μια ανάσα. Λοιπόν, 22 χρόνια στο technology industry, τόσα περίπου είμαι. Και συν 22 κιλά περίπου. Δηλαδή, εντάξει, αυτό δεν είναι πολύ καλό που το λέω, αλλά έχει και κάποια συνέπεια αυτό το κομμάτι και δύο παιδιά. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να μοιραστώ την ιστορία μου. Γιατί αξίζει κάποιος να είναι ή γιατί δεν πρέπει να φοβάται να πάει στο κομμάτι της τεχνολογίας. Γιατί είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι, ό,τι και αν επιλέξεις να κάνεις. Θα ξεκινήσω λίγο με την ιστορία μου, πώς βρέθηκα σε αυτό το χώρο. Όταν ξεκίνησα, η αλήθεια είναι, εντάξει, ήμουν καλή μαθήτρια σε όλα τα μαθήματα και θετικής κατεύθυνσης και φιλολογικής. Είχα κάποια επίδραση από το σπίτι να ακολουθήσω πιο πολύ θεωρητικά μαθήματα, να ακολουθήσω τη νομική. Και είχα κερδίσει και κάποια υποτροφία και ξεκίνησα προετοιμασία για τρίτη δέσμη. Συνειδητοποίησα στα μέσα της Δευτέρας Λυκείου ότι δεν μου αρέσει καθόλου. Άρχισα να βαριέμαι, οπότε αποφασίζω να πω στους γονείς μου, θέλω να γίνω γιατρός. Γιατρός, τι είναι αυτό, πώς ήρθε. Λέω, θέλω να γίνω γιατρός. Τους ήρθε λίγο απότομο, σου λένε, ω, εντάξει. Άστο καλύτερα, θα διαβάζει μια ζωή, πότε θα κάνεις οικογένεια, παιδιά. Δεν είναι αυτό τώρα για γυναίκες. Τέλος πάντων, το ξανασκέφτηκα. Η αλήθεια είναι, λέω, εντάξει, ναι, αλλά δεν θέλω με τίποτα θεωρητικά. Θα ακολουθήσω θετική κατεύθυνση. Εκεί βάλανε οι γονείς μου λιτούς και δανεμένους να μου εξηγήσουν γιατί οι γυναίκες δεν είναι καλές στα μαθηματικά. Παρεπιπτόντως, ήμουν πολύ καλή. Γιατί δεν πρέπει να πάω σε αυτό το χώρο, τι είναι αυτά τώρα που λες. Τέλος πάντων, εκεί με έπιασε μάλλον η εφηβεία, δεν ξέρω το πείσμα. Τελείωσε θετική κατεύθυνση, ό,τι να είναι θετική κατεύθυνση. Οπότε, λίγο καθυστερημένα, ξεκίνησα προετοιμασία. Την πρώτη χρονιά μπήκα φυσικό, που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά ήθελα να μαθήνα και ξανά δώσα και μπήκα στους 5 πρώτους στην πληροφορική. Στη δεύτερη μου επιλογή. Δεν ήμουν σίγουρη, βέβαια, αν ήθελα πληροφορική, αλλά επειδή ήξερα ότι είχε αποκατάσταση, ήθελα να το δοκιμάσω. Λέω, γιατί όχι. Ξεκινάω λοιπόν για την πληροφορική. Στον πρώτο χρόνο ήθελα να τα παρατήσω, δεν μου άρεσε καθόλου. Κλάμα κακό. Έρχονται οι γονείς μου. Δίνα, εντάξει, το πήραμε απόφαση, πήγαινε να δώσει ιατρική. Αφού αυτό θες. Μετά από 2 μέρες γίνεται το λάθος που δεν το ήξερα και χτυπάει το τηλέφωνο από τη γραμματεία της πληροφορικής για να πούν στους γονείς μου ότι βγήκα πρώτη με 9,1 στο πρώτο έτος μέσο όρο. Λοιπόν, μετά από λίγο έρχεται ο πατέρας μου, Τίνα, κοίταξε να δεις, είσαι μάλλον λίγο υπερβολική. Εντάξει, τελείωσε το και αν εξακολουθείς να πας ιατρική, δώσε μετά από 4 χρόνια. Οπότε λέω, εντάξει, θα μείνω εδώ τώρα. Προσπάθησα, ας πούμε, με είχαν ελυπηθεί και συνέχισα. Λοιπόν, στην πορεία συνειδητοποίησα ότι μου αρέσαν πάρα πολύ τα δίκτυα. Άρχισα, ακολούθησα μία κατεύθυνση, VLSI, hardware, οπτικά. Εντάξει, βέβαια, ένα καιρούς εκεί στην πληροφορική ήταν περίπου 15-20% οι κοπέλες. Ήμασταν ένα αρκετά καλό τμήμα, 80 άτομα ήμασταν σύνολο. Και όπως ξεκίνησα, κάποια στιγμή λέω, θέλω να πάω προς hardware. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μου άρεσε ο προγραμματισμός καθόλου. Έπαιρνα καλούς βαθμούς, απορώ πώς. Διάβαζα κιόλας βέβαια, δεν είναι ότι δεν διάβαζα, αλλά δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε ο προγραμματισμός. Κάποια στιγμή και ένας καθηγητής λέει: οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι καλές στις οπτικές ίνες. Και γύρισε και το είπε μπροστά σε όλους. Εννοείται σε εκείνο το μάθημα, εγώ βγήκα πρώτη. Δεν μπορούσα να ακούω τέτοια, ξέρετε, βαρύγδουπα ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι καλές. Βέβαια, στο τέλος ο ίδιος καθηγητής μου ζητούσε να κάνω διδακτορικό. Τελείωσα την πληροφορική, κατάλαβα ότι μου αρέσουν πολύ τα δίκτυα. Έψαξα αρκετά και ήμουν από τις τυχερές, γιατί τότε γενικά όποιος έβγαινε από το χώρο αμέσως έβρισκε δουλειά. Οπότε είχε ανοίξει κάποια θέση στη Cisco, έκανα τα χαρτιά μου, ενώ παράλληλα έκανα μεταπτυχιακό για δίκτυα. Συνειδητοποίησα ότι στη δουλειά μαθαίνεις πραγματικά δίκτυα, το μεταπτυχιακό, εντάξει, ήταν απλά θεωρία, οπότε αποφάσισα να κάνω και τα δύο. Τραγικά πήρα 6 στα δίκτυα, είχα πάει διάβαστη, αλλά τέλος πάντων το έβγαλα το μεταπτυχιακό γιατί το έκανα σαν χόμπι, απλά για να έχω κάποιο επιπλέον πιστοποιητικό. Και εκεί μέσα, όταν ξεκίνησα να δουλεύω στην Κοσμοτέ, ερωτεύτηκα τη δουλειά. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι στην πρώτη συνέντευξη, δεν με είχαν και δασκαλέψει τότε, πήγα ντυμένη στα κόκκινα. Και έρχεται η προϊσταμένη που με ήθελε και μου λέει, αφού είχαν αποφασίσει ότι θα με πάρουν, μου λέει απλά να σου πω και κάτι, λέει, ξέρεις, εμείς εδώ θα βάζουμε και καλώδια. Λέω, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Θα μπαίνεις και κάτω από ψευδοπάτωμα. Τέλεια, της λέω.
Μετά από λίγο καιρό κατάλαβα γιατί μου το είχε πει, οπότε προσάρμοσε εννοείται τον ντύσιμό μου. Δηλαδή έπρεπε λίγο να μην προωθείς και πολύ τη θηλυκότητα, ειδικά όταν ήταν να είσαι και σε ένα χώρο με 30 άντες για να μην πω 100. Οπότε έπρεπε λίγο να είμαι πιο προσεκτική. Με το που παίρναγε μία μετακούνια, έβλεπες 30 κεφάλια να γυρνάνε. Οπότε προσαρμόστηκα. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι άλλαξα. Έτσι. Έβγαινα με τον τρόπο που ήθελα να βγω, αλλά προσαρμόστηκα. Τα χρόνια στην Κοσμοτέ ήταν καταπληκτικά. Δηλαδή, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Μου άρεσε πάρα πολύ το τεχνικό κομμάτι, το troubleshooting, τα βραδινά. Μου άρεσαν πάρα πολύ που κάναμε βραδινά και είχαμε βγάλει όλο το δίκτυο εκτός. Και μετά να πρέπει σε 8 ώρες να το έχεις ξαναστήσει. Αυτά ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Μου άρεσε πάρα πολύ, παρά το στρες. Όχι ότι δεν έτυχε κάποια στιγμή που, εντάξει, επειδή ήμουν γυναίκα, κάποιος πήρε τηλέφωνο, λέει ποιος έκανε αυτή την αλλαγή βραδιάτικα. Στέλναν κάτι SMS στον αντένα και είχα ρίξει το VPN του αντένα. Εγώ το είχα φτιάξει βέβαια, το είχα ρίξει. Και σου λέει, με το που άκουσε γυναίκα, άρχισε. Και είστε άσχετοι και τι κάνετε εκεί πέρα. Εντάξει, αυτά υπήρχαν και υπάρχουν. Με τον καιρό όμως έφτιαξα ένα όνομα και μπορώ να πω ότι δεν ένιωθα κάποια διάκριση. Στην αρχή υπάρχουν, γιατί όταν ξεκινάς ένα χώρο, εγώ ξεκίνησα στα 22. Σε κοιτάνε λίγο περίεργα. Τώρα ήρθε ένα κοριτσάκι εδώ πέρα και πάει και πειράζει καλώδια, μας ρίξει το δίκτυο, τι θα κάνει εδώ πέρα. Με τον καιρό άλλαξε αυτό. Είχα την τιμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες να είμαι στο ΝΟΚ, στην τελετή έναρξης, μαζί με τους υπόλοιπους διευθυντές. Εγώ ήμουν η μόνη μη διευθύντρια και με είχαν εκεί για λόγους ασφάλειας σε περίπτωση που γίνει κάτι. Βέβαια, έδωσα αλλού τα εισιτήρια που είχα την τελετή έναρξης. Η αλήθεια είναι λίγες φορές γίνεται στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε ποτέ. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτό που έκανα, τουλάχιστον εμένα, με αυτά που μου αρέσουν, θεωρούσα ότι ήταν έτσι συναρπαστικό, είχε αδρεναλίνη εννοείται. Και το επιζητούσα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή ήθελα να κάνω παραπάνω πράγματα. Εκεί στη φάση που ξέρετε, οι γονείς σου λένε πρέπει να παντρευτείς να κάνεις οικογένεια. Εγώ νιώθα ότι ήμουν περίπου 27-28 τότε. Ένιωθα ότι δεν ήμουν ακόμα έτοιμη για να κάνω οικογένεια. Θεωρούσα ότι ήμουν ακόμα 20. Οπότε εκεί αποφάσισα να κάνω κάτι ριζοσπαστικό. Οι γονείς μου πάθαν κατάθλιψη. Γιατί άφησα την Κοσμοτέ, που εντάξει, θεωρείται ότι είναι μια σταθερή εργασία, πολύ καλή για work-life balance, για να κάνεις οικογένεια, να παντρευτείς, να είσαι ισορροπημένος άνθρωπος. Είχα ήδη τότε σχέση, το συζήτησα μαζί του, του λέω: κοίταξε να δεις, είναι κάτι που πάντα ονειρευόμουν. Αν ασχολείσαι με το network και το IP, η Cisco είναι, εντάξει, είναι, πώς λέμε, the golden standard. Έτσι ήταν εκείνη την εποχή και ήθελα να πάω. Με στήριξε ο σύζυγός μου μόνος, δεν ήταν τότε σύζυγός μου, μου λέει: εντάξει, κοίταξε, ξέρουμε με το χαρακτήρα που έχεις, πρέπει να πας. Τουλάχιστον να το δεις. Του λέω, θα πάω δύο χρόνια και έχω φύγει μετά, στο υπόσχομαι. Είμαι ακόμα εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πήγα εκεί. Παράλληλα, ήθελα να ξεκινήσω και ένα διδακτορικό για το χακαϊμό. Όπως ξεκίνησα, συνειδητοποίησα μετά ότι όταν έφευγα με το full speed και πήγαινα μετά στο διδακτορικό που ήταν χειρόφρενο, το προσπάθησα για ένα χρόνο, μετά βαρέθηκα, το σταμάτησα. Κατάλαβα ότι δεν ήταν αυτό για μένα και έριξα full speed στη Cisco για να μάθω καινούργιες τεχνολογίες, να βλέπω μεγαλύτερα δίκτυα, να δω τι γίνεται σε άλλες χώρες, τα best practices. Ήθελα συνέχεια να μαθαίνω τι κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, αυτά που στην Ελλάδα ήμασταν λίγο πίσω, ήθελα να τα δω πώς πηγαίνει η εξέλιξη. Εκεί, ό,τι καινούργια τεχνολογία μου δίναν, την έπαιρνα. Γι' αυτό και είχα την τιμή στα πολλά χρόνια. Ναι, μεν έμεινα αρκετά χρόνια στη θέση του system engineer που ήταν pre-sales μηχανικός, αλλά πρακτικά δοκίμασα τις περισσότερες τεχνολογίες, τις οποίες έπρεπε να είμαι consultant, να συμβουλεύω, τους οργανισμούς του service provider. Έβλεπα service provider πώς θα πρέπει στρατηγικά να εξελίξουν το δίκτυό τους. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εννοείται εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν έχουμε το θέμα μόνο στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχουν γυναίκες. Είχα την τιμή να συμμετέχω σε δύο ομάδες. Μία ομάδα στην οποία ο μάνατζερ μου ήταν Ιταλός και μία ομάδα που ο μάνατζερ μου ήταν Σέρβος. Σε καμία ομάδα δεν υπήρχε άλλη γυναίκα. Ήμουν η μόνη στο κομμάτι του service provider. Είχα περάσει και περιστατικά που είχα πάει σε πελάτη που είχε 50 άντρες μέσα σε ένα boardroom και ήμουν η μόνη που παρουσίαζα και εκείνη ως άβολα, γιατί κάποια στιγμή ο CIO γύρισε και είπε: καλά ρε παιδιά, εδώ λέει έχουμε ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα και η expert είναι γυναίκα. Εντάξει, και νιώσα πάρα πολύ. Προσπάθησε να κάνει κάποιο κομπλιμέντο, φαντάζομαι, αλλά ήταν λίγο άβολο σαν σχόλιο. Αυτό ήταν σχόλιο CIO. Οπότε είδα ότι και στις άλλες χώρες υπήρχε ένα αντίστοιχο θέμα και μάλιστα σε κάποιες είναι και ακόμα χειρότερο. Δηλαδή στο Βέλγιο, γιατί είχα βρεθεί σε μια
ενημέρωση τεχνολογική που μας κάνουν εκπαίδευση σε ένα μεγάλο δωμάτιο με 1.500 μηχανικούς, από τους οποίους οι γυναίκες ήμασταν 10. Και οι λίγες που ήμασταν, μετά σπάγαμε σε διάφορα break room, εγώ πήγα στο βίντεο break room, εννοείται πάλι ήμουν η μόνη, και ήρθε ένας Βέλγος και λέει, έχετε στην Ελλάδα γυναίκες που σπουδάζουν, λέει, πληροφορική και δίκτυα. Του είχε κάνει εντύπωση. Και λέω, άρα στην Ελλάδα είμαστε πολύ καλύτερα, οφείλω να σας πω. Γιατί εκείνη την περίοδο είχαμε αρκετές γυναίκες στη Vodafone, αρκετές γυναίκες στη Wind, άρα υπάρχει και αλλού που το ποσοστό είναι ακόμα πιο χαμηλό και τους φαίνεται και περίεργο να υπάρχουν γυναίκες που ασχολούνται με την τεχνολογία. Αν δεν πας στην Αμερική, εκείνη τη στιγμή ένιωσα λίγο περίεργα. Έβλεπα ότι στα trainings ήταν Ινδές, Κινέζες, Ελληνίδες και κάποιες κοπέλες από τα Βαλκάνια. Έτσι, για να έχετε ένα distribution, ας πούμε, ποια ήταν η διασπορά. Στο ενδιάμεσο έκανα και την οικογένειά μου, θα πω γι' αυτό κάποια περισσότερο. Και κάποια στιγμή το 18-19, αποφάσισα να κάνω μία αλλαγή. Ένιωσα ότι έκλεισα τον κύκλο μου στο service provider αρκετά χρόνια και ήθελα να δω κάτι καινούριο. Βέβαια, την αλλαγή αποφάσισα να την κάνω σε μία περίοδο που είχα ήδη οικογένεια με πολλές απαιτήσεις, έχω μικρά παιδάκια. Αλλά τότε και για προσωπικούς λόγους, επειδή υπήρχαν κάποια θέματα υγείας, αποφάσισα ότι η ζωή είναι μικρή και θα πρέπει να τολμώ να κάνω κάτι διαφορετικό, ακόμα και αν αποτύχω. Δηλαδή, ήξερα ότι όταν πήρα αυτή την απόφαση, υπήρχε ένα ρίσκο αποτυχίας. Μεγάλο. Και αποφάσισα λοιπόν να αλλάξω τρία πράγματα: καινούριους πελάτες που δεν με ξέρανε, καινούρια τεχνολογία που δεν ήξερα τίποτα, είχα άγνωστες λέξεις, και καινούριος ρόλος, πιο sales. Το οποίο γενικά μηχανικός να πάει στο πιο sales δεν είναι τόσο εύκολο. Όσοι είναι πολλά χρόνια στο pre-sales, το νομίζω καταλαβαίνουν αυτό που λέω. Είμαι εδώ. Θεωρώ ότι αυτό που ήθελα να κάνω, δεν έχω αποτύχει, γιατί εγώ φοβόμαι τον πρώτο χρόνο θα καταρρεύσω. Εννοείται ότι τους πρώτους μήνες ερχόταν κόσμο και μου λέγε, γιατί το έκανες αυτό, γιατί έφυγες από εκεί, σε έξερε τόσος κόσμος, τώρα που πας φτούκι από την αρχή, τι είναι αυτό, τι τυχοδιοκτική κίνηση, τι σκεφτόσουνα, άφησες τη Ferrari, θεωρείταν ο service provider Ferrari, και πήγες στο security. Τους λέω, εγώ ξέρω γιατί το έκανα και έκανα καλά. Υπήρξε πελάτης που ήρθε μπροστά μου και λέει, καλά, η Cisco πήρε γυναίκα στο security. Μπροστά σε άλλα 10 άτομα. Και βέβαια υπήρξε και άτομο το οποίο μετά από 6 μήνες ήρθε και ζήτησε συγγνώμη μπροστά μου και στον director των pre-sales να πει ότι είχα κρίνει λάθος, λέει, όταν τη γνώρισα. Δεν ήξερα πόσο γρήγορα μπορεί να μάθει και ζητώ συγγνώμη. Άρα τι θέλω να πω. Τα bias, ακόμα και αν είσαι πολλά χρόνια στο industry, υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που δεν αλλάζουν. Όμως με τον τρόπο μας μπορούμε να το αλλάξουμε. Και απλά θα πρέπει κάποια να μην μας επηρεάζουν. Και βέβαια το τελευταίο που έκανα, γιατί το θεωρούσα τόσα χρόνια, δεν είχα δώσει ποτέ certification, πίστευα ότι δεν τα χρειαζόμουν. Κάποια στιγμή λέω, security τώρα πρέπει κάτι να έχω, δεν γίνεται κάπως να καταλάβουν, ας πούμε. Οπότε ζήτησα τότε άδεια από τον σύζυγό μου, του λέω, θέλω 3 Σαββατοκύριακα. Μου λέει, έχεις 3 Σαββατοκύριακα ακριβώς. Ήρθαν εκεί μικρές, μαμά, έχεις 3 Σαββατοκύριακα, εντάξει, εντάξει. Τι σημαίνει 3 Σαββατοκύριακα, διάβαζα εννοείται από το πρωί στο βράδυ, πώς είναι όταν δίνεις εξετάσεις. Δεν βγαίνω έξω, δεν τρώω. Η πλάκα είναι ότι όταν σηκωνόμουν να πάω τουαλέτα ή πήγαινα στο ψυγείο, ξέρεις, όταν διαβάζεις σε πιάνει αυτό, θέλεις κάτι να φας. Έρχονταν οι μικρές. Μαμά, γιατί χάνεις χρόνο. Πρέπει να πας πίσω να διαβάσεις, γιατί είπαμε, δεν θα σου δώσουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα θα παίξουμε. Λέω, ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το κατάφερα με τα 3 Σαββατοκύριακα, διάβασα έτσι εντατικά, το πήρα. Ήταν η πρώτη και φορά που έδωσα certification και έφυγα με τέτοια μικρανία που κράτησε 3 μέρες από την ένταση, γιατί δεν ήθελα να αποτύχω. Και μετά από αυτό, αποφάσισα να κάνω και κάτι πιο εθελοντικό για να το δοκιμάσω. Να ασχοληθώ με το οργανισμό που λέγεται ISC Square. Και φέτος είναι η πρώτη φορά που στο board εκλέχθηκαν 2 γυναίκες. Είμαι μία από τις 2. Η άλλη είναι η Μαρία Μουρίκη που είναι στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι τιμή μας. Μας στηρίξανε και τα υπόλοιπα μέλη, γιατί στην αρχή εγώ δεν ήθελα να κατέβω, να σας πω την αλήθεια. Με προσεγγίσανε, δεν το είχα σκεφτεί καν. Και είναι ένα καινούριο ταξίδι που αρχίζω για να δω τι παραπάνω θα μου δώσει. Οπότε αυτά, με αυτά έχω ασχοληθεί μέχρι στιγμής. Παράλληλα, παίκτησα και 2 κόρες. Κάποια στιγμή βρέθηκα σε μια στιγμή που λέω, κάποια περίοδο της ζωής μου που λέω. Καλά όλα αυτά, αλλά άμα δεν κάνω παιδιά, θα νιώθω ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Έτσι ένιωσα εγώ, βέβαια, δεν είναι αλήθεια αυτό. Θέλω να πω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν έχει καταφέρει να το κάνω, αλλά εγώ ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι είχα την ανάγκη να το κάνω.
Και βέβαια το δεύτερο παιδί ήρθε και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου, όπου εντάξει, υπήρχε μεγάλη πίεση στην εταιρεία και παράλληλα ο πατέρας μου μπήκε στο νοσοκομείο για 2 χρόνια. Ήταν αρκετά ζώρικα. Βέβαια, αυτό, παράλληλα με την εμπειρία που απέκτησα από τη Cisco, μου έδωσε κάποια εφόδια παραπάνω, να μπορώ να διαπραγματεύομαι, να μην φοβάμαι, να σκέφτομαι ότι εντάξει, η ζωή είναι μικρή, άρα θα πρέπει να προσπαθώ, ακόμα και αν υπάρξει μια αποτυχία, όταν αυτή έρθει, και να το δώσω και παράδειγμα στις κόρες μου, τουλάχιστον να μπορέσω να τις εμπνεύσω. Μου αρέσει να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου, δεν έχω πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι αυτή. Πλέον όμως έχω βάλει ένα όρο και τα Σαββατοκύριακα είναι μόνο για τα παιδιά μου, δεν κάνω τίποτα άλλο, ο κόσμος να γκρεμιστεί. Μου αρέσει να ταξιδεύω στην Ελλάδα. Το λέω γιατί κάποτε ένας συνάδελφος μου λέει «Θα σε φιλοξενήσω στη Νίκαια με την οικογένειά σου, ελάτε». Λέω «Όχι, όχι, όχι. Εγώ έχω στόχο, πρέπει να δω τουλάχιστον 50 ελληνικά νησιά και έχω δει μόνο 20. Οπότε έχω πολλά ακόμα, τα νησιά είναι πολύ πάνω από 50. Μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα και όσο περισσότερο ταξίδευα έξω, ενώ στην αρχή ήμουν η πρώτη που ήθελα να φύγω, όσο πέρασαν τα χρόνια, συνειδητοποιώ ότι θέλω να μείνω εδώ. Και δεν είναι για τους γονείς μου, συνειδητοποιώ η ποιότητα της ζωής που υπάρχει εδώ, με τα όποια θετικά και αρνητικά. Και έχω πάει σε αρκετές χώρες. Αλλά όσο περισσότερα ταξίδια έκανα, τόσο περισσότερο μου έλειπε η Ελλάδα. Τώρα, άρα ποια ήταν τα μαθήματα, κάποια από τα μαθήματα έτσι που έχω πάρει. Είναι αυτό που μου έλεγε η μητέρα μου από μικρή, ήταν λίγο σκληρή, τη θεωρούσα Μέρκελ. Μου έλεγε ότι δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Και όταν μου το έλεγε αυτό, θεωρούσα ότι με πιέζει πάρα πολύ. Βέβαια, είχε δίκιο, γιατί συνειδητοποίησα με τα χρόνια ότι αυτά τα πράγματα που δεν έκανα ήταν και αυτά που δεν ήθελα. Και δεν ήθελα γιατί δεν μου αρέσανε, γιατί δεν με κάνανε motivate. Άρα, αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι κάτι που σας αρέσει, η τεχνολογία, δεν είναι κάτι αποτρεπτικό, όποια και υπόδια και αν υπάρξουν. Αν το θέλετε, μπορεί κάποιος να πετύχει και να κάνει έτσι μια πορεία η οποία θα είναι ικανοποιητική. Τώρα, αυτό το δίλημα πάντα παίρνω τη σωστή απόφαση. Εγώ είχα βρεθεί σε αυτή την απόφαση όταν έπρεπε να αποφασίσω να πάω στο security. Είχα πάρα πολύ μεγάλο άγχος, γιατί είχα πιεστεί να πάρω απόφαση ένα Σαββατοκύριακο. Και ο μεγάλος μου φόβος ήταν μην αποτύχω και τι θα γίνει αν πάρω αυτό το δρόμο. Εκεί συνειδητοποίησα και πάλι βέβαια εννοείται και με την πολύ μεγάλη στήριξη του σύζυγου μου. Λέει εντάξει, παιδί μου, και να πας και άμα δεν πετύχεις, τι έγινε. Θα κάνεις κάτι άλλο. Και είχε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, όταν έκανα και όποιο path επέλεγα, δεν είναι ποτέ ή αυτό ή το άλλο, το παντρεύεσαι και μετά όλη σου η ζωή σου χαράχτηκε. Υπάρχουν πάρα πολλά μονοπάτια. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, εμείς επιλέγουμε τι μονοπάτι θέλουμε να πάρουμε. Κάναμε μία επιλογή. Αν δούμε ότι στον ένα, δεύτερο μήνα κάτι δεν πάει καλά, μπορούμε να αλλάξουμε. Όλα γίνονται. Το μόνο πράγμα που, και αυτό που με βοήθησε να το καταλάβω, είναι η υγεία, είναι το μόνο που δεν γίνεται. Όσο και να θέλεις, όσα λεφτά και να βάλεις, στους καλύτερους γιατρούς να πας, όση θέληση να έχεις, είναι το μόνο που δεν έχει φτιάχνει. Άρα, η υγεία είναι πάνω απ' όλα, η ευτυχία είναι πάνω απ' όλα, και το πιο σημαντικό είναι ότι όποιο path και να ακολουθήσουμε, μπορούμε να το αλλάξουμε. Έτσι. Δεν υπάρχει ένα μονοπάτι, δεν υπάρχει ένα highway, δεν είναι όλα μόνο η Αττική οδός. Υπάρχουν και παράδρομοι. Και το πιο σημαντικό είναι ο δρόμος, είναι η πορεία. Η πορεία είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτή είναι που μας αφήνει τα σημάδια. Η πορεία είναι αυτή που μας κάνει και μαθαίνουμε, που μας κάνει και οριμάζουμε. Γιατί πρακτικά μέσα από αυτό το path μεταλλασσόμαστε, όπως μία πεταλούδα. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε εμένα πριν από κάποια χρόνια που έλεγα είμαι ένας άνθρωπος που θα πάω σε 0% μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Είδα όμως ότι μέσα από αυτά τα χρόνια έμαθα να κάνω και υπομονή, όσο μπορώ να κάνω εγώ. Άρα, όποιο path και να ακολουθήσουμε, το σημαντικό είναι η πορεία και αυτό που μας κάνει, αυτό που γινόμαστε. Τα βιώματα δηλαδή που αποκτούμε. Και αυτό πάλι μου το λέγανε και δεν το πίστευα. Γενικά ήμουν ο άνθρωπος του sprint. Μου άρεσε η ταχύτητα, μου άρεσε η αδρεναλίνη. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, συνειδητοποιώ ότι τελικά η όποια πορεία και η ζωή και στο tech και στο cyber, ανάλογα αν θα αποφασίσετε ένα ρόλο έτσι πιο χαλαρό, είτε ένα πιο έντονο, η σημασία έχει το να μπορείς να αντέξεις στην πορεία και να φτάσεις στο τέλος. Είναι η διαδρομή.
Άρα είναι ένας μαραθώνιος, που όταν μου το λέγανε, τι είναι αυτά, λέω, τι χελώνα θα κάνω. Αλλά όχι, είναι ένας μαραθώνιος. Μου πήρε κάποιο καιρό να το καταλάβω, αλλά πλέον νομίζω το έχω καταλάβει. Και τώρα γιατί να πάει κάποιος στην τεχνολογία? Γιατί υπάρχει ζήτηση. Εύκολα μπορείς να βρεις δουλειά. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη και ακόμα μεγαλύτερη στο cybersecurity. Φαντάζομαι θα τα ακούσατε και από την προηγούμενη ομιλήτρια. Όλες οι έρευνες λένε ότι λείπουν τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια θέσεις και νέες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Άρα για τα επόμενα τουλάχιστον 5 χρόνια υπάρχει αρκετή ζήτηση. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που δείχνουν τα ποσοστά των γυναικών και στο technology και στο cyber. Στο technology είναι περίπου 22%. Έχω βάλει τις πιο τελευταίες μελέτες και 25% στο cyber security. Θεωρώ, από αυτά που βλέπω και στην Ελλάδα, είμαστε σε καλό επίπεδο. Βλέπω δηλαδή ότι αλλάζει το mentality, δεν είναι αυτό που υπήρχε παλιότερα. Και βέβαια και η μισθή είναι αρκετά καλή, ειδικά στο cyber. Δεν ήταν έτσι πριν από 2-3 χρόνια, τώρα και με αυτό που περιμένουμε να ακολουθήσει. Άρα θεωρώ ότι είναι ένας καλός τομέας. Γιατί δεν έχεις το άγχος του σήμερα είμαι, τι θα γίνει αν χάσω τη δουλειά μου. Δηλαδή, πολλοί μου λέγανε, μα καλά, γιατί κάθεσαι αυτή τη δουλειά, έχει τόση ένταση. Και τους είπα, ναι, γιατί, ναι, μεν έχει ένταση, αλλά δεν με πειράζει να χωθώ που κάποιος θα μου ζητήσει κάτι να το κάνω deliver σε μία ώρα, αλλά θέλω να μπορώ να παρέχω για την οικογένειά μου. Άρα, ανάλογα με τις δικές σας προσωπικές ανάγκες, μπορείτε να επιλέξετε ένα ρόλο πιο χαλαρό ή ένα ρόλο πιο έντονο. Το technology και το cyber έχει να παρέχει και στα δύο. Άρα, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να σας πετύχει. Είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που μπορούν να έχουν και οικογένεια και να υπάρχει και ένα work-life balance. Είναι η επιλογή του καθενός το πώς θα διαμορφώσεις, το πώς διαχειρίζεσαι τις 24 ώρες της μέρας. Τώρα, γιατί στο cyber security πιο συγκεκριμένα? Είναι exciting. Η αλήθεια είναι, δεν το πίστευα. Είναι πολύ ενδιαφέρον χώρος. Είναι επίκαιρος. Νιώθεις ότι προσφέρεις. Δηλαδή, η αλήθεια είναι τώρα, αν σε πάρει κάποιος, εγώ έχω επαφή πιο πολύ με πελάτες, όπου έχω αυτό το πρόβλημα, πώς θα το λύσω. Είχα περιστατικό, μπορεί να σε πάρουν και όταν έχει περιστατικό. Αυτή η ικανοποίηση που τουλάχιστον εμένα μου φαίνεται, το γεγονός ότι βοήθησα, έλυσα ένα πρόβλημα, που εννοείται το έχεις και στο technology και στο cyber, είναι σημαντικό. Αλλά νιώθεις ότι κάνεις και κάτι καλό, τους προστατεύεις σε όποιο αντικείμενο και αν είσαι. Άρα υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι κάνω κάτι και δημιουργικό και για το γενικότερο καλό. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά πεδία του τι ρόλους μπορεί να ακολουθήσει κάποιος. Είτε αυτή είναι architect, cyber security architect, άρα να προτείνουν συνολικές λύσεις, είτε είναι κάποιος που θα ασχοληθεί στο incident response, δηλαδή όταν θα γίνει κάποιο περιστατικό, είτε να κάνει forensic analysis, είτε να ασχολείται με κακόβουλο λογισμικό, είτε όπως εγώ να ασχολείται με το να προτείνει λύσεις, να πουλήσει, να κάνει κάποιο consultancy, είτε εργάζεται σε κάποια εταιρεία, άρα να μπορέσει να υλοποιήσει κάποιες λύσεις, κάποιες διαδικασίες. Υπάρχουν και ρόλοι που είναι non-technical στο cyber security, δηλαδή να μπορέσεις να προτείνεις διαδικασίες, να ασχοληθείς με το κομμάτι του risk και compliance. Άρα είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά διαφορετικά αντικείμενα που μπορείς να αλλάξεις, δηλαδή να ξεκινήσεις από ένα πεδίο και μετά να πεις ότι σε 2 χρόνια θέλω να πάω κάπου αλλού, άρα να έχεις ένα πιο συνολικό αντικείμενο και να μην βαρεθείς. Άρα είναι κάτι στο οποίο μπορείς να επενδύσεις και να πεις ότι δεν είναι short term. Από την άλλη, έχουν βγει διάφορες μελέτες, μία από αυτές είχε γίνει και από το ISSQE, στο Work for Study. Σαν γυναίκες έχουμε skills, τα οποία είναι, τα έχουμε στα γονίδιά μας και βοηθάνε στο κομμάτι του cyber security, όπως είναι το problem solving και πάρα πολλά άλλα. Φαντάζομαι αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη παρουσίαση. Οπότε έχουμε και ένα, νομίζω, καλό συνδυασμό χαρακτηριστικών που να μπορούμε να πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το αντικείμενο. Οπότε στο cyber μην φαντάζεστε ότι υπάρχει πάντα ο άνθρωπος με την κουκούλα, δεν είναι αυτό, υπάρχουν όλοι οι ρόλοι, έτσι. Και η μαμά που είναι στο σπίτι και δουλεύει από το σπίτι με τα παιδάκια της, με την τηλεργασία. Είναι μια δουλειά σαν όλες τις άλλες και αυτά από εμένα.